αφήσω δίπλα του. Α, εδώ θα κάτσω. Εξαφανίστηκε η καρέκλα. Θα πρέπει λοιπόν, περίμενε. Θα φέρω το σκαμπό. Ναι, θα φέρω το σκαμπό μου. Ναι. Μπορείς εσύ να υποδεχθείς τον επόμενο καλεσμένο. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσύ μας άκουγες. Είναι ο κύριος Κουκλά. Φόρεσε τα γυαλιά σου. Τρέπεσαι να φορέσει τα γυαλιά σου στον αέρα. Εντάξει, αυτό μεγάλωσες. Λοιπόν. Κάτοικος Δονούσας. Κάτοικος Δονούσας. Κύριος Δημήτρης Κουκλάκης. Το ξέρεις το θέμα πολύ καλά. Το έχω παρακολουθήσει στενά, είναι η αλήθεια. Το έχεις παρακολουθήσει στενότατα το θέμα. Θα καθίσουμε λοιπόν εδώ να το παρουσιάσουμε μαζί. Φυσικά και πολύ ωραία. Λοιπόν. Κύριε Κουκλάκη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά, εσύ? Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Τα είχαμε πει πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Βασίλης είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το θέμα, γι' αυτό και έμεινε. Πέρα από το πολιτικό σχόλιο και το ρεπορτάζ, έμεινε. Τα πάντα είναι πολιτική. Κοντά. Δεν κατάλαβες. Ο κύριος Κουκλάκης δίνει και διάσταση προς τους εταίρους. Να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Στη Δονούσα δεν έχετε τζιτζίκια. Σωστά. Δεν έχουμε τζιτζίκια. Κάνατε λοιπόν εσείς μία προσπάθεια, απευθύνατε ένα κάλεσμα στον κόσμο να σας στείλει τζιτζίκια. Ακριβώς. Ασχοληθήκαμε όλοι με αυτό, το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον, με πάρα πολύ χιούμορ καταρχήν, που μας λείπει εντελώς την τελευταία εξαετία, τουλάχιστον. Έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά, περιμένετε ακόμα τίποτα? Ναι, περιμένουμε γιατί ακόμα δεν είναι η εποχή. Η εποχή αρχίζει προς τα τέλη Ιούνιου, ναι. Οπότε πιστεύουμε ότι όλο αυτό το πράγμα το μεγάλο που εκδηλώθηκε με τόση χαρά θα ανταποκριθεί και θα μας στείλει τη δίκαια. Δηλαδή δεν έχουν βρει ακόμα, γιατί δεν έχουν τη δίκαια να στείλουν. Δεν έχουν βρει, α, όχι, μάλιστα, δεν εντάξει. Υπάρχουν ακόμα τη δίκαια. Ωραία. Περιμένετε πάντως, δηλαδή σας έχουν ενημερώσει ότι ναι, θα σας στείλουμε, ξέρω εγώ τι. Με αγωνία μεγάλη. Μια καραβιά τζιτζίκια, κάπως έτσι. Ποιος σας το έχει πει καραβιά αυτό? Καραβιά και εσύ. Πώς να το λοιπόν, πω, ξέρω εγώ, να μια κούτα. Εσείς δώσατε και μια άλλη διάσταση όμως στο θέμα. Κάνατε μια ανάρτηση στο Facebook και κάνετε επίκαιρο. Και όταν λέω επίκαιρο, το ζήτημα της έλλειψης τζιτζικιών από τη Δονούσα, επίκαιρο με βάση την συνολική διαπραγμάτευση της χώρας με τους εταίρους. Νομίζω ότι είναι ένα μεγαλειώδες οικονομικό, μια μεγαλειώδης οικονομική σύλληψη αυτή. Θα πληρώσουμε με ό,τι έχουμε και θα ξοφλήσουμε το χρέος. Δηλαδή. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο, δεν καταλάβω. Δεν έχουμε τζιτζίκια στην Ελλάδα, στη Δονούσα δεν έχουμε, αλλά στην Ελλάδα έχουμε τζιτζίκια. Άρα λοιπόν, να τους πληρώσουμε σε τζιτζίκια. Να ρωτήσω κάτι. Να τους πληρώσουμε σε τζιτζίκια, λέω. Βέβαια. Ναι, ξέρετε την τρέχουσα σταλαγματική αξία, την ξέρετε, γιατί εγώ δεν την γνωρίζω. Κύριε Κουκλάκη, έχετε υπόψη σας η τιμή αγοράς του τζιτζικιού ποια είναι? Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να αρνηθούν να φανταστούν, καταλάβατε. Θα ορίσουμε εμείς μια τιμή. Α, μόνοι μας. Όπως ορίζουν, θα ορίσουμε και εμείς μια. Μάλιστα, λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε. Προτείνω πάντως την αδελφοποίηση του Δήμου Δονούσας με κάποιους γερμανικούς δήμους, φαντάζομαι, και στο πλαίσιο αυτό να ξεκινήσει αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών. Ανταλλακτικό εμπόριο. Κύριε Κουκλάκη, περιμένουμε μετά από την πρόταση αυτή που κάνατε. Υπάρχει ανάρτηση στο Facebook. Ναι, υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις και πέρα από την πλάκα που κάνουμε τώρα. Και πραγματικά να είστε καλά για το χιούμορ, γιατί ξαναλέω το χρειαζόμαστε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε εάν έστω ένας. Βάλει ένα τζιτζίκι και στείλ το. Δεν έχω, δεν έχει. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Εγώ παίρνω και στα νότια προάστια της Αθήνας. Δεν έχει. Έχω συνήθως τζιτζίκια, έχω. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Έχει πάντως. Κύριε Κουκλάκη, εγώ προσωπικά δεν δεσμεύομαι. Θα κατέβω στο πάρκο της περιοχής εκεί που μένω. Ακριβώς. Με το που ακούσω το γρίτσι-γρίτσι, να μαζέψω όσα μπορώ. Κύριε Κουκλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Αμέσως μετά έχω Χριστίνα Σούζη να.